στην πολυκατοικία, όπου έμενε η Ρούπα, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένικο της διαμερίσματος πολυκατοικίας. Για να ακούσουμε λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Στο Μπραχάμι είναι η περιοχή που μένετε. Ναι, ναι. Εκεί έγινε, τι ώρα έγινε η σύλληψη? 6.30 ώρα. 6.30 ώρα. Εσείς είχατε δει κάποια, την είχατε δει, την αναγνωρίσατε τις προηγούμενες μέρες? Ποια να αναγνωρίσω? Έτσι είναι. Αυτό. Θα ήταν και... Θα ήταν και μετά. Συνάλλαν την εγγονή του, την 25χρονη που κατηγορείται για υπόθαλψη της Ρούπα. Α, εσείς είδατε την, τη σύλληψη της γυναίκας που την είχε στο σπίτι. Κοιτάξτε να δεις. Η κοπέλα αυτή έχει μια καρσονιέρα που πάνω από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η εγγονή μου. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, πού να ξέρω. Έχει συλληφθεί η εγγονή σας δηλαδή, μας λέτε? Ναι, 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 ναι. Η εγγονή σας έχει, η εγγονή σας έχει συλληφθεί? Ναι. Η 25χρονη που μας... Γιώργο Καραϊβάς, έχουμε δηλαδή τώρα τον... Είναι η 25χρονη που μας λες, Γιώργο Καραϊβάς? Ναι, ναι, είναι, για να μην ανησυχεί κιόλας ο άνθρωπος, μόνο για υπόθαλψη πηγαίνει, που σημαίνει ότι παρήχε σε εισαγωγικά κρυσφύγετο σε μία γυναίκα, την οποία ακόμα δεν ξέρουμε αν η ίδια γνώριζε την, ποια ήταν. Ποια εσείς, ήταν εσείς ξέρατε ότι η εγγονή σας στην καρσονιέρα φιλοξενούσε κάποιο άτομο? Όχι, δεν φιλοξενούσε κανέναν. Μάλιστα. Και έζησε Γιώργο. Άλλωστε με μυστικότητα. Αν με μυστικότητα είχαν κινηθεί, πού να ξέρει και ο άνθρωπος τώρα. Πού να ξέρει. Πάντως έχει συλληφθεί η εγγονή σας. Ναι. Μάλλον για υπόθαλψη. Δεν ξέρω τι να πω. Εσείς πάντως δεν είχατε παρατηρήσει τίποτα? Όχι. Μάλιστα. Να μην σας ταλαιπωρούμε άλλο και να μην σας ταράζουμε άλλο. Θα δούμε. Αυτή η υπόθεση, μάλιστα, έχει δρόμο.